Πάμε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο ακριτικό, το πανέμορφο Καστελόριζο και τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Κρατημένο. Καλησπέρα, Γιώργο. Λίγες ώρες πριν φτάσει εκεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, είσαι σε μια παράσταση που κι αυτή έχει τα δικά της μηνύματα τη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι ακριβώς, Νίκο. Εδώ όλα είναι έτοιμα, θα πρέπει να σου πω, για την αυριανή επίσκεψη της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Σε λίγη ώρα, μάλιστα, όπως ανέφερες και εσύ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων θα ξεκινήσει η παράσταση «Η κυρά της Ρο» με πρωταγωνίστρια την Φωτεινή Μπαξεβάνη. Βλέπεις ήδη οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ στο σημείο, σε ένα σημείο που έχει σημαίο στο ληστή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αύριο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το μικρό νησάκι της Ρο για να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της ηρωικής μορφής της ελληνικής αντίστασης. Θα πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι οι κάτοικοι εδώ όλες αυτές τις ημέρες μας λένε πόσο σημαντική θεωρούν αυτή την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Μας θυμίζουν ότι η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το νησί τους Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν το 2005 και ίσως είναι αυτός ένας από τους λόγους που θα την ανακηρύξουν επίτιμο πρόεδρο, επίτιμο δημότη του Καστελόριζου αύριο σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Καστελόριζο. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις, έχουμε λίγο χρόνο να πούμε δύο πράγματα για την επίσκεψη, για το πρόγραμμα της επισκέψεως της κυρίας Σακελαροπούλου. Θα φτάσει λοιπόν αύριο το πρωί εδώ, θα παραστεί στη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συνέχεια θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των Πεσόντων που βρίσκεται λίγα μέτρα απόσταση από εδώ. Θα επισκεφθεί επίσης και πλοία του πολεμικού ναυτικού. Τότε αναμένεται να κάνει και ίσως κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ενώ η επίσκεψη εδώ στο Καστελόριζο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, καθώς θα παραστεί στον αγιασμό των σχολείων όλων των βαθμίδων που συστεγάζονται σε ένα κτίριο με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, Νίκο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κρατημένο για την ανταπόκριση του ζωντανά από το Καστελόριζο.